Η ζωή μου ήταν μαύρη, βουτυγμένη μες στο δάκρυ. Ζούσα μες στο βουρκό της αμαρτίας το φρικτό. Οι άνθρωποι μου δείχναν περιφρόνηση και έχθρα, ώσπου μια μέρα τον Ιησού συνάντησα. Μου είπε Μαρία, σε συγχωρώ, τα λάθη σου τα ξεχνώ, για σένα θα ανέβω στο σταυρό, για θάνατο τρομερό. Έδινε παρηγοριά σ' αρρωστούς στη γιατριά, ελπίδα σε φτωχούς και φως σε τυφλούς. Μα μια μέρα το συλλάβανε, σαν ληστή το δικάσανε και όλοι φωνάζανε να το σταυρώσουνε. Είδα να το σέρνουν το Γολγοθά, να ανεβαίνουν αγκάθια του φορέσαν, στο σταυρό το καρφώσαν, το αίμα του έτρεχε, πηγούλα σχηματίζε, πληγές το γεμίσανε και πολύ το φτύνανε. Μα εκείνος φώναξε δυνατά, τότε τέλεστε, Πατέρα, συγχώρα τους, σωτηρία δώσε τους. Μα εκείνος φώναξε δυνατά, τότε τέλεστε, Πατέρα, συγχώρα τους, σωτηρία δώσε τους. Γι' αυτό, αν κάποιος έχει δεχτεί τον Ιησού Χριστό συνειδητά μέσα στην καρδιά του, αυτός ο άνθρωπος είναι νέο κτίσμα. Τα παλιά όλα περάσαν και όλα έχουν γίνει καινούρια. Τη ζωή μου